Κύριε Χανιώτη, μας ακούτε? Εγώ σας ακούω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε από την Αθήνα. Λίγο θολά σας βλέπω, αλλά φαντάζομαι αυτή τη στιγμή. Εμείς σας βλέπουμε όμως και μάλλον και αυτό που είναι και το σημαντικό να σας ακούσουμε, γιατί έχετε πολύ σημαντικά πράγματα να μας πείτε. Η σκέψη μας βεβαίως είναι μαζί σας στις Βρυξέλλες, γενικότερα για τα γεγονότα αυτά τα οποία συνέβησαν. Έχετε το λόγο, κύριε Χανιώτη, την καλησπέρα από όλους εδώ στην αίθουσα και από όλους εμάς. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι όντως λίγο περίεργο η ατμόσφαιρα στο Βρυξέλλες. Το πρωί πέρασα από τη δουλειά. Είναι εντελώς σουρεαλιστικό να βλέπεις κλειστό το χώρο που κυκλοφορείς κάθε μέρα. Ο σταθμός του μετρό είναι ακριβώς κάτω από τα γραφεία μας. Ο σειρμός που εκρήκθηκε είναι ακριβώς επόμενος από αυτόν που πήρα εγώ. Το ίδιο μπορούν να πούνε βέβαια εκατοντάδες άλλοι επιβάτες, αλλά σε τελευταία ανάλυση νομίζω ότι την καλύτερη απάντηση τη δίνουν οι ανώνυμοι πολίτες, που αδιαφορώντας για τη λογική των τρομοκρατών, κατάφεραν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα σήμερα στην πόλη και ελπίζουμε σιγά σιγά τα πράγματα να βελτιωθούν. Τώρα, για αυτά που ζητήσατε να σας πω εγώ, σκόπευα να ξεκινήσω την παρουσίασή μου, αν θα ήμουν εκεί, αρχίζοντας από μια παρουσίαση που θα έπρεπε να είχε γίνει χθες και δεν έγινε τελικά, από την Λις Φρέσκο, που είναι καθηγήτρια στην Ολλανδία, παλιά αναπληρωτής γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και ήταν υπεύθυνη για να φτιάξει μια έκθεση της Ολλανδικής Προεδρίας για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Και θα ήθελα να αρχίσω με αυτό. Δεν ξέρω τι θα έλεγε, πάνω κάτω υποθέτω. Θα ήθελα να αρχίσω με αυτό γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα πάγιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Οι συζητήσεις μας να βρίσκονται συνήθως μια-δυο φάσεις πριν αυτό που έχουν γίνει στην ΚΑΠ και όχι για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Οπότε το βάρος που θα προσπαθήσω να δώσω είναι ακριβώς στο ποιες είναι οι νέες τάσεις και προκλήσεις, όπως τις βλέπω εγώ. Η πρώτη αφορά το παγκόσμιο περιβάλλον, η δεύτερη το ευρωπαϊκό και η τρίτη κάποιες προσωπικές εκτιμήσεις για την ελληνική γεωργία. Θα ακούτε συχνά τη λέξη επόμενο για το επόμενο slide. Δεν ξέρω σε ποια στιγμή θα βγει η παρουσίασή μου μπροστά. Βγήκε. Το επόμενο παρακαλώ. Οπότε αρχίζουμε με αυτό που αρχίζει κάθε συζήτηση αυτό το διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η κρίση στην αγορά γάλακτος. Υπάρχουν τρεις περίοδοι της εξέλιξης των τιμών. Αυτό που βλέπετε μπροστά σας, η διαφάνεια είναι με την διακεκομένη μπλε γραμμή, η τιμή παρέμβασης, το ισοδύναμο της τιμής παρέμβασης στο βούτυρο και σε σκόνη γάλακτος, αν το εκφράσουμε σε τιμή φρέσκου γάλακτος. Με κόκκινο είναι η ευρωπαϊκή τιμή, ο μέσος όρος, και με το πράσινο είναι η αντιπροσωπευτική διεθνής τιμή που είναι στην Οκεανία. Στο επόμενο παρακαλώ βλέπετε την περίοδο στην οποία είχαμε ποσοστώσεις, μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια τιμή που καλυπτότανε με εξαγωγικές επιδετήσεις. Μετά από μια σύντομη περίοδο ανόδου, δραματικής ανόδου και πτώσης των τιμών λόγω της ξηρασίας στην Οκεανία, είχαμε στο επόμενο την περίοδο... Όχι, τώρα πηδήξαμε. Είχαμε την περίοδο που ανεβαίνουν οι τιμές τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Οκεανίας παγκοσμίως. Είναι η περίοδος που γνωρίζουμε ότι θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις και είναι η περίοδος ταυτόχρονα που προσαρμόζεται η ευρωπαϊκή γαλακτοβιομηχανία για αυτή την αλλαγή και μετά υπάρχει μια πλήρης κατάρρευση των τιμών στο τελευταίο διάστημα. Πολλοί έχουν συνδέσει αυτή την κατάρρευση των τιμών με την κατάργηση των ποσοστώσεων. Όπως θα δείτε, η κατάσταση είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Στο επόμενο slide, παρακαλώ. Το επόμενο. Εδώ φαίνεται ότι σε θέματα ζήτησης είχαμε για πρώτη φορά μείωση της παγκόσμιας κατανάλωσης το 2015, αλλά ταυτόχρονα, άμα δούμε τους τελευταίους 6 μήνες, έχουμε μια ανάκαμψη αυτής της ζήτησης. Αν δούμε το επόμενο, βλέπουμε στο επίπεδο προσφοράς, η αύξηση της προσφοράς ήταν κατά 1,6% το 2015, πολύ μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στο επόμενο, όσον αφορά το εμπόριο, έχουμε μια αναμενόμενη αύξηση των διεθνών εισαγωγών περίπου κατά 2% ετησίως.
Αλλά η αύξηση των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ μεγαλύτερη το τελευταίο εξάμηνο, και αυτό παρά το ρωσικό εμπάργο. Αν πάμε στο επόμενο slide, βλέπουμε μια σειρά παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση του γάλακτος. Πρώτα απ' όλα, η υπερπροσφορά συμπίπτει με την επιβράδυση της κινέζικης οικονομίας και το ρωσικό εμπάργο. Υπάρχουν ευρύτερες μακροοικονομικές εξελίξεις από την τιμή του πετρελαίου μέχρι τις ισοτιμίες των συναλλαγμάτων που συμπιέζουν όλες τις τιμές των εμπορευμάτων. Και υπάρχει για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην αγορά γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια σειρά λόγους. Σημαντικό είναι τι απάντηση έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 50 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν πέρσι για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλά από αυτά τα χρήματα δεν έχουν απορροφηθεί από τις χώρες μέλη. Υπάρχει τάση για σταθεροποίηση των αγορών με τη μεγιστοποίηση της χρήσης υπαρχόντων μηχανισμών, για παράδειγμα ιδιωτική αποθεματοποίηση. Ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα στη λειτουργία διατροφικής αλυσίδας με τη δημιουργία της Task Force για την αγορά του γάλακτος, που στοχεύει να δει ακριβώς πού βρίσκονται τα προβλήματα στην καλύτερη διαφάνεια σε αυτήν την αγορά και πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα προβλήματα. Τέλος, είναι σημαντικό να βλέπουμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι δεν θα παρέμβουμε στα μηνύματα που δίνουν οι τιμές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρούμε ότι οι τιμές εκφράζουν αγορές που λειτουργούν τέλεια. Αλλά σε τελευταία ανάλυση εκφράζουν τις αγορές πολύ καλύτερα από ό,τι τις εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιαδήποτε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι αν ανεβάζαμε τιμές παρέμβασης όπως ζητήσαν πολλοί, θα δίναμε το χειρότερο δυνατό μήνυμα σε συνθήκες υπερπροσφοράς, και ταυτόχρονα δεν θέλουμε να μειώσουμε το μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της ΚΑΠ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι αντίστοιχες πιέσεις δεν αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το σύνολο του κόσμου. Αν δείτε στην επόμενη διαφάνεια τι έχει γίνει στην αγορά την παγκόσμια, εδώ βλέπετε στον αριστερό κάθετο άξονα την αύξηση της παραγωγής γάλακτος σε εκατομμύρια τόνους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός, αύξησε πολύ περισσότερο την παραγωγή. Στο επόμενο παρακαλώ. Ποσοστιαία όμως βλέπετε ότι η μεγαλύτερη αύξηση έχει γίνει στη Νέα Ζηλανδία. Η αύξηση ξεπερνά κατά 35% αυτό που την προηγούμενη παραγωγή της τα τελευταία 8 χρόνια. Στη επόμενη διαφάνεια περνάω τώρα στο συνολικότερο ρόλο των τιμών στις νέες προκλήσεις γεωργίας. Τρία παράλληλα φαινόμενα είχαμε τα τελευταία χρόνια: διακύμανση των τιμών, παράλληλη κίνηση των τιμών και το επίπεδο των τιμών. Ό,τι και να θεωρήσει κανείς για ό,τι έγινε, ένα πράγμα είναι σίγουρο. Στο μέλλον θα πρέπει να περιμένουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα τόσο όσον αφορά τις τιμές όσο και τα εισοδήματα. Το γιατί φαίνεται από την επόμενη διαφάνεια, όπου βλέπετε τη στάση των πραγματικών τιμών εμπορευμάτων. Η πτωτική τάση των γεωργικών τιμών έχει αναστραφεί από το 2000, είναι οι πράσινες τιμές, αλλά τα τελευταία χρόνια είχαμε μέσα σε 8 χρόνια δύο πολύ σημαντικές ανόδους και δύο σημαντικές περιόδους πτώσης όλων των τιμών των εμπορευμάτων, κάτι που δεν το έχουμε δει μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε διαδοχικά τι συμβαίνει από πλευράς διακύμανσης. Όπως βλέπετε, στον τομέα της γεωργίας η διακύμανση των τιμών δεν είναι μεγαλύτερη από ό,τι συμβαίνει στο παρελθόν. Αντιθέτως, άμα δούμε τι γίνεται στις τιμές των λιπασμάτων και επίσης στις τιμές ενέργειας, το επόμενο με το κόκκινο, βλέπετε ότι η μεγαλύτερη μεταβολή γίνεται σε άλλους τομείς, οι οποίοι επηρεάζουν έμεσα και άμεσα αυτό που γίνεται στον τομέα της γεωργίας. Και είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό, γιατί σε μεγάλο βαθμό πολύ συχνά προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα του τομέα της γεωργίας που είναι εκτός του ίδιου του τομέα. Συνοπτικά, έχω μαζέψει όλα αυτά τα στοιχεία στον επόμενο πίνακα. Αν δούμε το επόμενο, παρακαλώ, στην πάνω περίοδο, την περίοδο 97 μέχρι 2008, βλέπουμε ότι είναι περίοδος ανόδου όλων των τιμών των εμπορευμάτων. Ανεβαίνουν κατά 30% οι τιμές στη γεωργία,
10 φορές περισσότερο οι τιμές στα λιπέζωματα και ενέργεια. Αν πάμε στο επόμενο, στην τελευταία περίοδο, 97 με 2015, που έχει γίνει μια προσαρμογή των τιμών, πάλι η άνοδος των τιμών των λιπασμάτων και της ενέργειας είναι 10 φορές περισσότερη από το τομέα της γεωργίας. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι κατά τη γνώμη μας το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές αγορές δεν είναι η μεγάλη διακύμανση των τιμών, όπως λέγεται κατά κόρο. Είναι κυρίως η πολύ σημαντική συμπίεση του κόστους παραγωγής και η χειροτέρευση των όρων εμπορίου που αντιμετωπίζει η γεωργία. Στον τομέα της ΚΑΠ τώρα, πώς επηρεάζονται αυτά τα θέματα. Μπορείτε, αν θέλετε, εδώ σε αυτό το διάγραμμα υπάρχει συνοπτικά η εξέλιξη και των μέτρων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κυριαρχούνται πλέον από τα μέτρα της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, και στο δεξιό άξονα βλέπετε τη συμμετοχή, η τη μείωση της συμμετοχής της ΚΑΠ, τόσο στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, όσο και στο κοινοτικό προϋπολογισμό, αν πολλαπλασιάσετε επί 100 αυτόν τον άξονα. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι τρεις τομείς, τους οποίους κατά τη γνώμη μας θα επικεντρωθεί η συζήτηση στο μέλλον. Το επόμενο είναι η σχέση συνδεδεμένης και αποσυνδεδεμένης βοήθειας. Υπάρχει μια αύξηση της συνδεδεμένης βοήθειας με την τελευταία μεταρρύθμιση, που εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την ανησυχία που υπάρχει στις χώρες μέλη για τη δυνατότητα του γεωργικού τομέα να συνεχίσει να παράγει. Ταυτόχρονα όμως εκφράζει και μια αντίφαση, γιατί κατά τη γνώμη μας, με εξαίρεση τον τομέα της εκτατικής κοινοτροφίας, η σύνδεση της παραγωγής με τις επιδοτήσεις μακροπρόθεσμα οδηγεί σε μείωση του ποσού των επιδοτήσεων, γιατί δίνεται σε τομείς στους οποίους έτσι κι αλλιώς μειώνεται η παραγωγή. Ο δεύτερος τομέας, επόμενο, στο οποίο θα υπάρχει μεγάλη συζήτηση, είναι η σχέση του πρασινίσματος με τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι ενώ το 80% της συνολικής γεωργικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον καλύπτεται από κάποια μορφή πράσινης βοήθειας και το 20% από γεωργικο-περιβαλλοντικά μέτρα, στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό η καλλιεργούμενη έκταση έχει μείνει εκτός πρασινίσματος λόγω της διάρθρωσης παραγωγής. Και αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τη δικαιολόγηση της στήριξης της ΚΑΠ, διότι όπως θα δείτε στο επόμενο, η μεγάλη συζήτηση στο μέλλον θα γίνει για τον προϋπολογισμό που θα διατεθεί στην κοινή γεωργική πολιτική. Η προσφυγική κρίση, η οικονομική κρίση, οι άλλες κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνουν τις πιέσεις για να στραφούν οι περιορισμένοι κοινοτικοί πόροι, που είναι μόνο το 1% του ΑΕΠ, το 2% των δημοσίων δαπανών, σε άλλους τομείς. Και κατά συνέπεια, το μεγάλο στίχημα για την συνέχιση της στήριξης της ΚΑΠ θα είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα λεφτά που δίνονται στην ΚΑΠ. Στην επόμενη διαφάνεια προσπαθώ να δώσω μια οπτική της γεωργίας με διαφορετικούς τρόπους. Η γεωργία είναι το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, 1,7% για την ακρίβεια. Αν διεκδικεί πόρους με τέτοιες συνθήκες και με τέτοιους όρους, τότε η έμφαση σε στενά συμφέροντα δικαστά πολύ γρήγορα ευάλωτη, λόγω του μικρού του μεγέθους, υπάρχει μια κατάτμιση των στόχων. Πολύ συχνά ο ένας τομέας τα βάζει με τον άλλον, και η ΚΑΠ αναγκάζεται μονίμως να βρίσκεται σε άμυνα. Πρέπει να δικαιολογεί γιατί χρησιμοποιούμε τους πόρους, αντί να εξηγεί τους ευρύτερους στόχους της. Στο επόμενο, φαίνεται ότι η ΚΑΠ είναι επίσης ο τομέας που αντιπροσωπεύει το 40% της χρήσης της γης. Η χρήση και η διαχείριση της γης είναι ο νέος άξονας πολλαπλών δράσεων της ΚΑΠ. Είναι ο τομέας ο οποίος εκφράζει σε καλύτερο βαθμό τις περιφερειακές προτεραιότητες που συνδέουν την ΚΑΠ με την απασχόληση. Και ταυτόχρονα είναι τομέας που μπορεί να συνδέσει τεχνολογία και καινοτομία με τις προκλήσεις περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, στο επόμενο, η γεωργία εξακολουθεί να είναι το 100% της διατροφής και επηρεαζόμενη από τις καταναλωτικές τάσεις μπορεί να προωθήσει τις πολύπλοκες διασυνδέσεις γεωργίας και υπαίθρου και να βάλει σε πρώτο επίπεδο ένα μεγάλο δίλημα. Ο πρωτογενής γεωργικός τομέας έτσι κι αλλιώς χάνει απασχόληση. Αυτή η τάση δεν μπορεί να αντιστραφεί. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης γύρω από το γεωργικό τομέα. Στον τομέα των εισρωών,
στον τομέα της διακίνησης των προϊόντων και του εμπορίου, στον τομέα της μεταποίησης, της τεχνολογίας, της έρευνας και σε τελευταία ανάλυση είναι στο κατά μήκος διατροφικής αλυσίδας και σε περιφερειακό επίπεδο που θα κριθεί το αν συνολικά μπορεί αυτός ο τομέας που εκπροσωπεύει τη μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η διατροφική βιομηχανία, να διευρύνει την επιρροή του στην απασχόληση. Στο επόμενο, κάποια στοιχεία που τα έχω επαναλάβει και στο παρελθόν για την κάπως ευκαιρία για την ελληνική γεωργία. Αν μπορείτε, πάτε στο επόμενο slide, παρακαλώ. Το επόμενο slide. Νομίζω ότι κολλήσαμε. Α, εκεί, ναι. Στο πρώτο. Άλλο ένα κλικ. Τέλος πάντων, όταν έρθει το κλικ, αυτό που λέω εδώ είναι στα υπέρ της ΚΑΠ υπάρχει το ότι είναι ο τομέας, το βλέπετε τώρα, στον οποίο οι πόροι που θα διατεθούν για την ελληνική γεωργία ξεπερνούν κατά πολύ τους πόρους που θα διατεθούν σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, στο 96% της ελληνικής οικονομίας. Και ο γενικός προσανατολισμός είναι τέτοιος που βοηθάει την ποιοτική και την εξαγωγική γεωργία. Και από ό,τι άκουσα και στο τελευταίο πάνελ, αυτά και τα στοιχεία που ανέφεραν πολλοί ομιλητές. Υπάρχουν κάποια δυνητικά υπέρ στην επόμενη παράγραφο, που είναι η αναγκαιότητα ενός κοινού εθνικού στρατηγικού πλαισίου συντονισμού των κοινοτικών πόρων. Δεν ξέρω αν έχει κατέβει η παράγραφος. Η δυνατότητα εξειδίκευσης των προτεραιοτήτων των μέτρων ανάπτυξης της υπαίθρου. Και επίσης το μοντέλο εσωτερικής αναδιανομής των άμεσων ενισχύσεων, που δυνητικά μπορούσε να μεταφέρει πολύ περισσότερους πόρους σε περιφέρειες και τομείς της ελληνικής γεωργίας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Για παράδειγμα, η εκτατική κτηνοτροφία. Αυτό μπορεί να μην έγινε στο βαθμό που κατά την γνώμη μου θα έπρεπε, αλλά έγινε σε σημαντικό βαθμό. Τέλος, υπάρχουν και κάποιες σημαντικές προκλήσεις στο επόμενο. Οι προκλήσεις αυτές είναι ότι οι απαιτήσεις της ΚΑΠ σε διοικητικούς μηχανισμούς εφαρμογής και ελέγχου είναι πολύ σημαντικές και οποιασδήποτε αδυναμίες που υπάρχουν σε όλες τις χώρες μέλη και ιδίως στον ελληνικό δημόσιο τομέα φαίνονται αμέσως. Υπάρχει μια γενικότερη στενότητα στο οικονομικό και στο χρηματοδοτικό περιβάλλον που δεν είναι ανάγκη να σας την εξηγήσω, εγώ την ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά που περιορίζει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των ευκαιριών που δίνει η ΚΑΠ. Και τέλος υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα, το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι η έλλειψη ενός συμβουλευτικού μηχανισμού. Αυτά υπήρχαν παλιά σε όλες τις χώρες μέλη. Σε μεγάλο βαθμό τείνουν να εγκαταληφθούν με μικρές εξαιρέσεις. Αλλά δεν μπορεί να λες τον παραγωγό, πρέπει να έχεις εξαγωγικό προσανατολισμό, πρέπει να σέβεσαι το περιβάλλον, να κάνεις το ένα και το άλλο πράγμα. Να υπάρχουν μια σειρά καινοτόμες δράσεις που όσοι από εμάς ερχόμαστε στην Ελλάδα σε παροδικά διαστήματα. Τις βλέπουμε ξεκάθαρα να αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επίθρο και να μην υπάρχει εκείνος ο μηχανισμός που θα συνδέει την υπάρχουσα γνώση και τις υπάρχουσες καλές πρακτικές με τις ανάγκες του κάθε παραγωγού να διδαχθεί από αυτές. Και τέλος, επειδή όλο και περισσότερο πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία, στο προηγούμενο παραγωγό υπήρχε ένα παρατηρητήριο τιμών. Πρώτη φορά το αναφέρω αυτό στις ομιλίες μου, όλο και περισσότερο δημιουργούμε παρατηρητήρια αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και περισσότερο όμως βλέπουμε και την έλλειψη που υπάρχει στην Ελλάδα να υπάρχει ένας αντικειμενικός φορέας στον οποίο οι διάφοροι παράγοντες αγοράς θα μπορούν να απευθύνονται για να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται στην αγορά. Πολύ συχνά οι τιμές που ανακοινώνονται δεν αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που γίνεται στην αγορά. Δεν μιλάω για κάποιο ελληνικό φαινόμενο εδώ, μιλάω για φαινόμενα που υπάρχουν και σε άλλες χώρες μέλη. Αλλά σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στα πιο προωθημένα τμήματα του γεωργικού τομέα να μπορούν να βλέπουν τι γίνεται και στις ελληνικές και στις διεθνείς αγορές στους τομείς που τους αφορούν. Τώρα έχω μαζέψει στα επόμενα slides μια σειρά καινούργια στοιχεία που αφορούν την ελληνική γεωργία, πρώτον όσον αφορά την εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος. Αυτό είναι το συνολικό γεωργικό εισόδημα, τόσο όσον αφορά τα έσοδα, όσον αφορά τα κόστη. Η παρουσίασή μου είναι ανοιχτή, άρα μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία μετά από πίσω
σε Excel φακέλους, αν ανοίξετε το slide. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι σε ονομαστικές τιμές. Το επόμενο είναι σε πραγματικές τιμές. Όπως βλέπουμε, και λόγω του αποπληθωρισμού στην Ελλάδα, υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη του ελληνικού γεωργικού εισοδήματος τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι πριν διαιρέσουμε το εισόδημα με τις μονάδες εργασίας, γιατί τότε η αύξηση του εισοδήματος θα είναι καλύτερη. Βέβαια, όταν το αναφέρεις το γεγονός αυτό, πολύ συχνά σε αντιμετωπίζει σαν να έχεις έρθει από άλλο πλανήτη. Τα στοιχεία αυτά δεν τα έχουμε βγάλει από το κεφάλι μας, είναι τα επίσημα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία στη Eurostat. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έχει παρεμπιπτόντως κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια για να βελτιώσει τα στοιχεία της. Αν δούμε στο επόμενο διάγραμμα τη διάρθρωση του κόστους παραγωγής, βλέπουμε και πού υπάρχουν και οι μεγαλύτερες προκλήσεις. Υπάρχει ξεκάθαρα, αυτό το βλέπουμε ψηλά, μια αύξηση των φόρων τα τελευταία χρόνια, αν και το ποσοστό τους είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που δίνεται σε άλλους τομείς της οικονομίας ή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα κόστους που πάει στην ενέργεια και στις ζωοτροφές, ενώ είναι σταθεροποιημένα σε κάποιο βαθμό τα άλλα κόστη. Τα επόμενα διαγράμματα αναφέρονται στην εξέλιξη της εισαγωγής γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα. Βλέπουμε μια μείωση των εισαγωγών, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο δείχνει την αύξηση των εξαγωγών ελληνικών γεωργικών προϊόντων. Όπως θα δείτε στην επόμενη διαφάνεια, αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια αυτονόητη τη μείωση του ισοζυγίου που ήταν ελλειμματικό για πολλά χρόνια. Η τάση είναι πλέον ξεκάθαρη. Εδώ τονίζω ότι αυτά τα στοιχεία έρχονται μετά την πολύ σημαντική αναδιάρθρωση που έχει κάνει η Ελστάτ στις προηγούμενες χρονολογικές σειρές και συνήθως δεν εμφανίζονται σε πολλές παρατηρήσεις και περιουσιάσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι έχουν δημοσιευτεί όλα στην Ελλάδα. Είναι όλα διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει πού πάνε οι εξαγωγές ελληνικών γεωργικών προϊόντων, μάλλον ποια είναι τα κυρίως προϊόντα. Βλέπετε το ελαιόλαδο, αλλά βλέπετε και πόσο ασταθείς είναι οι εξαγωγές του ελαιολάδου. Τα φρούτα έχουν κάνει την μεγαλύτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με μια μείωση το 2015 λόγω του εμπάργου φυσικά στην Ρωσία που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό συνολικά σε ευρωπαϊκές εξαγωγές. Και άλλες δύο διαφάνειες, ο προορισμός των ελληνικών γεωργικών εξαγωγικών προϊόντων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια πολύ σημαντική αύξηση των εξαγωγών στην Ιταλία. Προσωπικά δεν ξέρω αν αυτό είναι για καλό ή όχι, γιατί αν είναι ένα χύμα ελαιόλαδο εδώ πέρα, πολύ καλύτερα θα ήταν να έφευγε εμφιαλωμένο από την Ελλάδα στις πραγματικές αγορές. Βλέπετε τη μείωση της Βουλγαρίας και την γενικά σταθερή σχέση που έχει η Γερμανία και την αύξηση της Κύπρου. Αυτές είναι οι πέντε πρώτες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς εξαγωγών. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική πτώση λόγω Ρωσίας, αλλά πολύ σημαντικό επίσης το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δυνητικά αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία στην εξέλιξη των ελληνικών γεωργικών προϊόντων. Κάλυψα αρκετό χώρο, δεν ξέρω πόσες ερωτήσεις περισσότερες δημιούργησα. Στο τελευταία διαφάνεια θα δείτε μια σειρά site από τα οποία μπορείτε να βρείτε πολύ περισσότερα στοιχεία από αναλύσεις που κάνει η διεύθυνσή μου. Σε αυτά θα προσθέσουμε σύντομα και αναθεωρημένες όλες τις αναλύσεις που κάνουμε ανά χώρα μέλος και δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος ή αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαρίστως να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χανιώτη. Για τον πλούτο των στοιχείων που παραθέσατε, σε μία μακροσκοπική ανάλυση θα έλεγα, γενικότερα και μάλιστα μας χαροποίησε ιδιαίτερα που οι εξαγωγές βαίνουν αυξημένες και μάλιστα σε μια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που καταλαβαίνουμε εκεί και λόγω του πληθυσμού, αλλά και λόγω
των δυσκολιών όσον αφορά τα strict regulations που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άρα είναι ένα καλό διαβατήριο και μάλιστα είναι αισιόδοξα τα μηνύματα ότι καταφέρνουμε και εξάγουμε και αυξάνουμε εξαγωγές στην Αμερική. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από την αίθουσα, ο κύριος Χανιώτης είναι διατεθειμένος να την ακούσει και να τοποθετηθεί. Δεν υπάρχει κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μια φορά ακόμη. Οι σκέψεις μας πάλι μαζί σας, εκεί στις Βρυξέλλες. Κλείνουμε εδώ από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.